Πες μου ότι μας έκλεισες. Καλησπέρα και πάλι. Επιτρέψτε μας να αλλάξουμε λίγο τον μουσικό ήχο της βραδιάς. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος όταν ξεκινούσαμε 8 χρόνια πριν να κογραφούμε σε αυτόν τον χώρο, αποτέλεσε για μας δάσκαλο με το απαράδεκτο μουσικό του ήχος και ήχος. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι τιμώντας τη μνήμη του Σπύρου Ζαγοραίου. Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι ο Ζαγοραίος ζει, οπότε θα παίξουμε μόνο δικά μας τραγούδια. Πάμε. Έχεις γίνει πια για μένα χρόνια μάθηση. Να μιλήσει με γυμνή ο γιατρός. Με φωνόγι να μου κάνουν αιμοκάθαρση. Με χειρουργή την αφαίρεση σκληρών. Θα συμβαίνω
Από ό,τι καταλάβατε, τα τραγούδια μας είναι στα παιδικά και χιουμοριστικά, έχουν ερωτάσει στο χιούμορ. Το κόμμα μας ακούσε για αυτό 10 χρόνια στην κουλικά τουλάχιστον. Στα θέατρα της νομικής, στην αίθουσα υπόλοιπη της γνώσης. Ναι, δεν μπορεί, μεγάλα μέσα. Ασχολούνται με μείζονα οικογενειακά προβλήματα και προφυγώς αναφέρεται και σε κάποιο σύγχρονο. Σε Γιάννη εγκλωβισμένη τα λιμικά σου. Δεν ξέρω πότε να δείξω. Καλή.
Everybody.
Τη λιγαριά, ρε! Τη λιγαριά, τη λιγαριά! Θέλετε κάτι συγκεκριμένο? Τη λιγαριά! Έχουμε το καλό σχέδιο από τον πρόεδρο της Έλληνας να τους συγκυρώσουν. Όχι. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Θα σας πούμε ένα τραγούδι παραδοσιακό. Είναι η Πασίγνωση στη Λιγαριά, ένα νησιώτικο, αλλά δοσμένη σε στίχο αρχαίο ελληνικό. Παρακαλώ την προσοχή σας. Ελλάκη, Ωστά, πιο μπροστά.